Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει λοιπόν την Κυριακή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σαν βασικό στόχο την αυτοδυναμία. Εάν δεν την επιτύχει, το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα δηλαδή. Υπάρχει μια, διαφαίνεται ένα φλερτ μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι ένα ενδεχόμενο αυτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο όμως οι ανεξάρτητοι Έλληνες να μην μπορούν να μπουν, να μην καταφέρουν να μπουν στη Βουλή. Οπότε θα αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως να καταφύγει σε κάποιες άλλες λύσεις που μπορεί να είναι μια συνεργασία είτε με το ποτάμι είτε με το Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου, που εσχάτως έχει πει ότι θα μπορούσε μετεκλογικά να συνεργαστεί μαζί σας για το καλό της χώρας. Και υπάρχει και το ενδεχόμενο να ξαναπάμε σε καινούργια εκλογική αναμέτρηση, σε νέα εκλογική αναμέτρηση. Τι απ' όλα προκρίνεται κατά την άποψή σας, κύριε Σταθάκη? Δηλαδή θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα για να κάνετε κυβέρνηση την επόμενη μέρα και να μην χρειαστεί η χώρα να καταφύγει σε εκλογές εάν δεν επιτύχετε τον στρατηγικό στόχο της αυτοδυναμίας? Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε εύκολα ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει τις επαναληπτικές εκλογές. Δεν είναι αυτή η λύση. Εμείς σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδυναμία, που επαναλαμβάνω είναι ο επιθυμητός στόχος, ανάλογα με τον πολιτικό χάρτη της επόμενης μέρας, γιατί έχει πολλά αν, προφανώς για μας θα ήταν πολύ εύκολη συνεργασία με τη Δημάρ, για παράδειγμα. Υπάρχουν κάποια πλαίσια συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ. Είναι αδύνατο με το ΠΑΣΟΚ. Είναι ξεκάθαρο. Είναι τεταμένες οι σχέσεις μας με το ποτάμι, το αναγνωρίζω. Το ΚΚΕ που το καλούμε να συμμετέχει έχει μια αρνητική στάση. Υπάρχει μια δυστοκία. Mm-hmm. Εκεί θέλω να καταλήξω το θέμα των συνεργασιών. Ουσιαστικά ο κύριος Σαμαράς μίλησε χθες, νομίζω, σε μια συνέντευξή του στον Αντένα. Είπε ότι είστε πολιτικά απομονωμένοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτικά απομονωμένος. Θα το αποδεχόσασταν? Όχι, αυτός τον όρο δεν ισχύει ούτε διεθνώς ούτε στο εσωτερικό. Υπάρχει πάντως ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν ορατές και εύκολες συνεργασίες. Εν τούτης, αν συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να αποφευχθούν οι εκλογές την επόμενη μέρα, και αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που μόλις αναφέραμε θα έχουν το πρόβλημα μπροστά τους. Άρα ή θα βρούμε κάποια φόρμουλα με την οποία να υπάρξει βιώσιμη κυβέρνηση, διαφορετικά θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί και να αποφύγουμε τις εκλογές πάση θυσία. Ο κ. Θεοδωράκης κάνει λόγο για εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης ασχέτως του εκλογικού αποτελέσματος, δηλαδή να πάνε όλα τα κόμματα μαζί να συγκροτήσουν μια ομάδα και να πάνε να διαπραγματευτούν την ιστορία του χρέους. Εσείς νομίζω θα το βλέπατε ως έχουμε ένα... Έχουμε πολύ δυνατή ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε... Λοιπόν, το ίδιο μπορούσε, ερώτημα και για εσάς, κύριε Μαρκογεννάκη. Η επόμενη μέρα... Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς, ότι είναι πολιτικά απομονωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει να κάνει με την λογική των άλλων κομμάτων, που σε καμία περίπτωση, πριν ΚΚΕ και Χρήση Αυγή, τώρα αφήστε. Ο ΚΚΕ έχει μια άλλη τακτική πολιτική, την οποία σέβομαι απολύτως. Χρήση Αυγή δεν συζητάω καθόλου. Ότι όλα τα άλλα κόμματα θέλουν να αποφύγουν τον κίνδυνο του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Τα άλλα κόμματα τρέμουν στην ιδέα ότι θα υπάρχει συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ που η χώρα θα βρεθεί εκτός ευρώ, θα βρεθεί ενδεχομένως εκτός Ευρώπης, θα καταρρεύσει ενδεχομένως, και γι' αυτό υπάρχει αυτό το άτυπο, χωρίς να υπάρχει κάποιο προσυνεννόησης, ιονή μέτωπο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, προχθές ο κύριος Αλέξης ο Τσίπρας, είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτό, και το απέκλεισε. Δεν απέκλεισε ο κύριος Τσίπρας εκτός αν άλλα λένε και άλλα σκέφτονται και άλλα πιστεύουν. Είπε ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Ούτε και τους ΑΝΕΛ έβγαλε απ' έξω. Με συγχωρείτε. Υπήρξε μια παραφύση έτσι, συμμαχία ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ πρώτης εκλογής του Προέδρου, της προσπάθειας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάτω από τη σημαία του κυρίου Καμένου, ο οποίος γυρίζει και λέει ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος κατάφερα με τους 12 βουλευτές μου να μην εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε αυτή τη σκιά πάει και βρίσκει θαλπορή και ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Τι σχέση έχει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα αριστερό κόμμα, με ένα, όπως θέλετε να χαρακτηρίζεται, πατριωτικό, εθνικό κόμμα, όπως θέλει να αυτοχαρακτηρίζεται ο κύριος
καμένος. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, ότι όπως έχουν τα πράγματα, εάν έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη ρίση του κυρίου Τσίπρα ότι εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, αυτό το λαϊκίστικο, το οποίο αρέσει και γαργαλάει τα αυτιά, μόνο αν είμαστε αυτοδύναμοι. Αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, προφανώς και δεν θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Δηλαδή, στην ουσία είπε ότι θα έχουμε ένα συνεταίρο, ένα εταίρο, όπως να το χαρακτηρίσω, ο οποίος θα φέρει τη σφραγίδα και την κατάρα όλης της ελληνικής κοινωνίας, ότι δεν αφήνει τον ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει αυτό το λαϊκίστικο πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε. Στην ουσία, δηλαδή, απέκλεισε κάθε πιθανότητα να βρεθεί ένα άλλο κόμμα το οποίο θα στέρξει στο να υπάρχει μια συγκυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Κοσολάκη? Ότι ήδη. Θα το ήθελε όμως. Ποιος? Θα το ήθελε το άλλο κόμμα κατά την άποψή σας ως άλλο θεό ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε. Θα θέλει την αυτοδυναμία δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή θέλει να πάμε σε αυτή τη λογική? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να βρεθεί κάποιος άλλος, ο οποίος να πάρει πάνω του όλη την, αυτή του ελληνικού λαού, τη δυστυχία του ελληνικού λαού που θα προκύψει από την μη εφαρμογή ενός φιλολαϊκού, παύλα λαϊκίστικου, όπως το λέω εγώ, προγράμματος που είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και με αυτό που είπε όμως, στην ουσία οδηγεί τη χώρα σε επαναληπτικές εκλογές. Κύριε Κοσολάκη, κακά τα ψέματα. Εάν πάρει και ακόμα και να πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ της τάξης του 151, 152, 155 βουλευτών, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιβιώσει αυτή η κυβέρνηση πάνω από λίγους μήνες. Διότι μην ακούτε τι λένε. Θα φέρουν στη Βουλή νομοσχέδια τα οποία θα είναι σκληρά, τα οποία θα δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στην ελληνική κοινωνία. Διότι έτσι θα υποχρεωθούν από την Τρόικα, από την Ευρώπη, όπως θέλετε να την ονομάσουμε. Και δεν μπορεί να αντέξει μια κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία. Στην ουσία δηλαδή η χώρα μπαίνει σε περιπέτειες. Μπαίνει σε μια πολιτική αστάθεια. Μπαίνει κατά πάσα πιθανότητα σε διαδικασία επαναληπτικών εκλογών αν έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι με τα βεβαιότητα στο λέω αυτό το πράγμα, που θα είναι ό,τι πιο καταστροφικό για τη χώρα. Έχουμε τις επαναληπτικές εκλογές του 2012, θα έχουμε επαναληπτικές εκλογές τώρα. Πέραν του ότι. Έχει πέραν μια ελπίδα όμως ο ελληνικός λαός, ξέρετε. Ακούστε, ελπίδα, ακούστε. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός λειτουργεί αφενός με την οργή και αφενός με την ελπίδα ότι ενδεχομένως, επειδή θα υπάρχει μια κυβέρνηση αριστερή, αυτά τα νομοσχέδια στα οποία αναφερθήκατε ενδέχεται, μπορεί να μην έρθουν. Ενώ με τη Νέα Δημοκρατία έχει τη βεβαιότητα ότι θα έρθει. Και πιστεύετε, καταλαβαίνετε δηλαδή, τώρα που, ποιο είναι το δίλημα του ελληνικού λαού. Πιστεύετε αλήθεια εσείς, ο έμπειρος δημοσιογράφος, ότι θα βγάλει, ξέρω εγώ, τον αρχιεπίσκοπο ο κύριος Τσίπρας να κάνει λιτανίες για να βρέξει η ευρώ? Εγώ τώρα, αν σας πω τι πιστεύω, θα σας πω και τι ψηφίζω. Λοιπόν, δεν γίνεται να σας πω. Ακούστε να σας πω κάτι. Πιστεύετε αλήθεια ότι θα αρχίσει να βρέχει ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό πιστεύετε? Θα σταματήσουν οι δυσκολίες που έχει η ελληνική κοινωνία? Τι λέτε τώρα? Θα έρθουν και πολύ πιο δύσκολα, σας το διαβεβαιώνω εγώ. Και ας λένε τώρα, εντάξει, προθέσεις μπορεί να έχουν καλές, και ιδιαίτερα ο συνάδελφος, τον οποίο ιδιαίτερα εκτιμώ. Αλλά άλλο οι προθέσεις και άλλο η σκληρή πραγματικότητα στην οποία θα προσγειωθούν την ημέρα, το βράδυ των εκλογών. Να σας πω το λάθος το μεγάλο που έγινε. Το μεγάλο λάθος ήταν η πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Έπρεπε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, έπρεπε να υπάρχει μια μίνιμουμ συνένεση σε κάποια βασικά πράγματα, να προχωρήσουμε στο να τελειώνει η ιστορία με τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Να πάμε στην έναρξη διαδικασίας τους αναθεωρήσεις του συντάγματος, να βρεθεί μια λύση στο εξωτερικό μας χρέος. Όλα αυτά έπρεπε να κλείσουν πρώτα τώρα και μετά να πάμε σε εκλογές. Με όλες αυτές τις εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν, με αυτή τη σκληρή τακτική την οποία έχει δείξει, με την άκαμπτη τακτική που έχει δείξει η Τρόικα, δεν είναι πιο ελκυστική, δεν είναι πιο ωραία, τι να πω, πώς να το πω. Οι διαπραγματευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν, η ίδια τακτική θα ακολουθηθεί. Τι πως είναι μια νέα κυβέρνηση. Λοιπόν, η χώρα διαπραγματεύεται. Αφήστε με τώρα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Και στους δύο, τοπική και προσωπική. Κύριε Σταθάκη, καταρχήν, με βάση τον εκλογικό νόμο που έχουμε, για να εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή στα Χανιά, θα πρέπει ή να είναι πρώτο κόμμα, ήθελε να πάρει ένα ποσοστό πάνω από το 25%. Άρα υποθέτω πρωταρχικός στόχος το πάνω από 25% για να βγει ένας βουλευτής. Και από εκεί και μετά, αν είστε και πρώτο κόμμα, ενδέχεται να εκλέξετε τρεις ή τέσσερις βουλευτές, έτσι. Αυτό λέει ο εκλογικός νόμος. Πόσο αισιόδοξος είστε λοιπόν ότι τα ποσοστά εδώ στα Χανιά, στα Χανιά θα είναι τέτοια που είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά, γιατί ήδη από το 12 έχουμε
Έχει πάρει 32%, είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά. Άρα για το θέμα του βουλευτή δεν το συζητάμε. Είναι, όχι, και θα ανέβει πολύ πιο πάνω. Νομίζω ότι οι ενδείξεις είναι ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη στήριξη. Έχετε δηλαδή στήριξη. Λέτε ότι στόχος ποιος είναι, υπάρχει τοπικός στόχος? Δεν νομίζω ότι έχει μπει κάποιο συγκεκριμένο στόχος ποσοστού αυτού καθεαυτού, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ψηλό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρώ δεδομένο με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο ότι θα έχει τουλάχιστον 3 βουλευτές. Μάλιστα. Κύριε Μαρκογιαννάκη, ίδια ερώτηση και για σας. Η Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι πρώτο κόμμα, θα εκλέξει 3. Με 8% πήρε 3 βουλευτές. Έτσι, 3 βουλευτές στα εκλογικό Χανιά. Σύστημα, το εκλογικό εάν σύστημα. Δεν είναι πρώτο κόμμα όμως, ο στόχος ο πρωταρχικός υποθέτων 25% για να βγάλει ένα βουλευτή. Κύριε Κωνσταντάκη, εγώ θα μιλήσω τελείως θεωρητικά και βάσει του ισχύοντος εκλογικού νόμου. Δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω εκτιμήσεις. Διότι δεν μπορώ να κάνω εκτιμήσεις. Εγώ είμαι αισιόδοξος, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο και δεν το θέτω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Πράγματι, αυτό που είπατε ισχύει, δηλαδή, εάν έρθει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θα εκλέξει 3 βουλευτές και η άλλη έδρα θα πάει πιθανότατα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εκλέξει πιθανότατα 3 βουλευτές και η Νέα Δημοκρατία πιθανόν ένα βουλευτή. Υπάρχει το ενδεχόμενο για το δεύτερο κόμμα πάντα, εκτός αν ξεπεράσει το 25%, και υπάρχει ο κίνδυνος, ακόμα και το πρώτο κόμμα να πάρει 4 έδρες όπως συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία στην Καβάλα και στην Πιερία τις περασμένες εκλογές που λόγω χαμηλών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε 4 βουλευτές, όπως υπάρχει και ενδεχόμενο να λειτουργήσει και η εξομάλυνση. Μόνο το 25% εξασφαλίζει την έδρα για το δεύτερο κόμμα. Το εκλογικό μέτρο. Ναι, το εκλογικό μέτρο. Μόνο τότε εξασφαλίζεται η δεύτερη. Να σας ευχηθώ και στους δύο καλή επιτυχία. Καλή προσωπική επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα είμαστε κοντά σας το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής, 6 ώρα μάλλον το απόγευμα για να το πω σωστά, στον εκλογικό μαραθώνιο της τηλεόρασης Κίδων για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Καλή σας νύχτα.